αποτελεί εμπόδιο μπροστά στην ισχυρή θέληση, την φιλία και την αγάπη μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεται απόψε εδώ και κυρίως τους αδέλφους που ήρθαν από την επαρχία αλλά και το εξωτερικό, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Κύπρο, και τον πανεπιστημιακό μας δάσκαλο, τον καθηγητή νοσολογίας, που μας θυμάμαι την παρουσία του, τον κύριο Γεώργιο Δαΐκο. Θέλω να σας πω κάτι, ότι για μένα η γνωριμία με τους νέους ανθρώπους ήταν ένα από τις ωραιότερες φάσεις της ζωής μου. Όταν γνωρίζεις έναν νέο άνθρωπο, είναι σαν να σου ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος. Και το επίστεψα αυτό και το εφήρμοσα, διότι νομίζω ότι ο δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να δίνει ένα πρότυπο βέβαια στους μαθητές, αλλά πρέπει και να τους νιώθει σαν παιδιά του και να τους αγαπάει και να τους δείχνει το δρόμο. Ο δάσκαλος πρέπει να δείχνει το δρόμο πώς να μαθαίνουν και πώς να συνεχίσουν να μαθαίνουν πώς θα μαθαίνουν. Το πνεύμα μαθητείας να το κρατήσουν εφόσον ζούμε επιστημονικά. Διότι αλίμονό μας εάν μείνουμε σε αυτά που μάθαμε στα θρανία. Αλίμονο στους αρρώστους μας. Οι άρρωστοι μας κρέμονται από μας. Είναι οι σχέσεις που έχει ο άνθρωπος με τον Πάσχοντα, είναι μοναδική. Παίρνουμε εμείς αποφάσεις για τη ζωή του άλλου. Και αυτό πρέπει να μας συγκλονίζει και να τον συμπεριφερόμεθα στον άρρωστο ως Πάσχοντα και ως σε αυτόν. Και οι δε φοιτητές και οι νέοι γιατροί να μην σταματήσουν το πνεύμα μαθητείας. Το πνεύμα μαθητείας. Εφόσον υπάρχουμε και ζούμε επιστημονικά και έχουμε ευθύνη για αρρώστους, αλλά και χωρίς να έχουμε ευθύνη για αρρώστους. Να μην θεωρούμε ότι εμάθαμε. Δεν εμάθαμε, εμάθαμε, αλλά η επιστήμη τρέχει και εμείς πρέπει να την ακολουθούμε εκεί που πηγαίνει. Διότι έχει σημασία και την τελευταία πληροφορία μπορεί να βοηθήσει να γλιτώσουμε κάποιον άνθρωπο. Εγώ χάρηκα πολύ που βρίσκεστε κάθε τόσο και χάρηκα ιδιαίτερα διότι με καλέσατε απόψε να έρθω και εδώ εγώ να είμαι μαζί σας και να χαρώ τη συνάντησή σας αυτή. Thank you.